ξεβίδωσαν μία από τις βρύσες του εκεί στην αυλή του σχολείου, που παίζουν μικρά παιδιά δηλαδή, από εκεί να καταλάβετε, και έριξαν θιάφι κάτω. Ξεβίδωσαν λοιπόν τη βρύση, έτρεχε νερό και έριξαν θιάφι. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα. Ευτυχώς ο κύριος Δερεδάκης ενήργησε τάχιστα, γρήγορα. Πήγαν εκεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες, η υπηρεσία καθαριότητας, προκειμένου βέβαια να ενεργήσουν και να καθαρίσουν το χώρο, και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στη διευθύντρια της υπηρεσίας καθαριότητας. Ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να προσπεράσουμε αυτό το θέμα. Και αναφέρουμε και στις αρχές εκεί. Όπως πρέπει να βρεθεί ο δράστης του πυροβολισμού εκεί στο Σκυλάκο, που παραδίπλα ήταν δύο ανήλικα παιδιά, μια εβδομάδα μετά δεν έχει βρεθεί κάτι, πρέπει να βρεθούν οι δράστες και σε αυτό εδώ το απαράδεκτο περιστατικό, που δυσφημεί αυτό το περιστατικό και ενέργεια μια ολόκληρη περιοχή. Δεν τη χαρακτηρίζει όμως. Πλειονότητα εκεί οι άνθρωποι γνωρίζουμε. Έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, έχουν να κάνουν με την κουλτούρα και έχουν να κάνουν και με τις τέχνες. Να τα λέμε και να τα ξεκαθαρίζουμε. Πάμε στον κύριο Δερεδάκη. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, καλησπέρα και στους τηλεθεατές του RTV. Επιχείρησα να κάνω ένα σχόλιο, ένα υποκειμενικό σχόλιο, το οποίο αγγίζει φαντάζομαι μεγάλη μερίδα των τηλεθεατών. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε, πάντως είναι ένα περιστατικό το οποίο μας προβληματίζει. Αν εσάς σας προβληματίζει μία φορά κύριε Παναγιωτόπουλε, εμάς στη σχολική κοινότητα, και δεν μιλάω μόνο για το δική μου σχολική μονάδα εκεί που είμαι εγώ διευθυντής, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου, αντιμετωπίζει το σύνολο της σχολικής κοινότητας, της σχολικής κοινωνίας του Ρεθύμνου, της Κρήτης αλλά και της χώρας ολόκληρης. Όσο περνάνε τα χρόνια αυξάνονται αυτά τα περιστατικά παραβατικότητας, τα οποία δυστυχώς έχουν ως δράστες, και θα επαναλάβω τη λέξη δυστυχώς, ανήλικα παιδιά. Παιδιά τα οποία έχουν αποφοιτήσει από τα σχολιά μας, παιδιά που τα έχουμε εμείς εκπαιδεύσει και μας επιστρέφουν την εκπαίδευση με τέτοιες συμπεριφορές. Οπότε, οι οποίες ακριβώς δεν είναι αποδεκτές και ανησυχούν και προβληματίζουν. Οπότε είναι παιδιά, έχουμε να κάνουμε με τη νέα γενιά σε αυτό το περιστατικό. Κοιτάξτε, επειδή δεν είναι η πρώτη φορά που έχει συμβεί στο σχολείο του Πλατανέ με ένα τέτοιο περιστατικό, έχουμε συχνά παραβατικές συμπεριφορές. Έχουμε συνθήματα, έχουμε φωτιά βάλει, έχουμε βρει αποκαίδια, έχουμε σπασίματα, έχουμε βανδαλισμούς, έχουμε απευθυνθεί και στην αστυνομία, αλλά και επέμβει και το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Έχουν καταλήξει λοιπόν ότι, χωρίς να έχουν βρει τους δράστες, ότι τα δείγματα είναι ότι πρόκειται για ανήλικα παιδιά της περιοχής και των περιοχών αυτών. Ναι. Σας λέω, δεν είναι μόνο ένα περιστατικό που έχει, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό της περιοχής. Είναι περιστατικά, σας λέω, που έχουν γεωγραφική έκταση όλη τη χώρα. Δυστυχώς πληρώνουμε την οικονομική κρίση, πληρώνουμε τον εγκλισμό από το κορονοϊό, πληρώνουμε γενικά όλη αυτή την κοινωνική αναταραχή που έχει δημιουργηθεί στη χώρα τα τελευταία χρόνια και δυστυχώς μας έχει αφήσει αυτά τα κατάλοιπα. Θέλω λίγο να μας περιγράψετε και το περιστατικό. Εγώ έκανα μία εισαγωγή. Ποιος ήρθε αντιμέτωπο εσείς, για πείτε μας ναι, λίγο. Εγώ είμαι ο πρώτος που ανοίγω κάθε πρωί το σχολική μονάδα. Είμαι εκεί πριν τις 7.30. Όταν λοιπόν μπήκα μέσα στην αυλή, είδα μια βρύση να είναι όχι ανοιχτή η βρύση, σπασμένη, να την έχουν ξεβιδώσει τελείως. Μάλιστα, για να φύγει με δύναμη λογικά, για να φεύγει η ροή. Ακριβώς, δεν θέλανε να την κλέψουν, γιατί η βρύση ήταν πάνω στη γούρνα που πίνουν τα παιδιά το νερό, που πίνουν τα χέρια τους το διάλειμμα. Την βίδωσα εγώ, καταλαβαίνετε όπως ότι έγινα και εγώ μουσκεμα στην προσπάθειά μου να τη βιδώσω, αλλά αυτό είναι το τελευταίο. Και γυρνώντας τη ματιά μου, γιατί στην αρχή το μάτι μου έπεσε στο νερό, είδα ότι η αυλή του σχολείου ήταν γεμάτη θιάφη. Κάποιοι δηλαδή πήραν μια σακούλα θιάφη απροφανώς από την αποθήκη του σπιτιού τους. Μην ξεχνάτε ότι, να το πούμε μάλλον, ότι ο Πλατανές Θεσμές είναι μια και γεωργική περιοχή εκτός από
τουριστική. Οπότε σε πάρα πολλά σπίτια θεωρώ ότι υπάρχει αυτό το γεωργικό φάρμακο, το οποίο το ξέρουμε όλοι, να το πούμε και στα κριτικά το λεγόμενο απείρι, να το καταλάβουν και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία τηλεθεατές, και το έχησαν, το πέταξαν στην αυλή. Το καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορεί να σκουπιστεί, γιατί αυτό κολλάει. Οπότε για τα μικρά παιδιά τα οποία άρχισαν να καταφθάνουν, τα οποία τα οδηγήσαμε σε ασφαλές σημείο, είναι η μόνιμη περιέργεια να πάμε να δούμε τι είναι αυτή η υποκίτρινη σκόνη η οποία έχει γεμίσει την αυλή μας. Φανταστείτε λοιπόν τα παιδιά να ακουμπάνε κάτω στο πάτωμα, στο έδαφος της αυλής, να τρίβουν τα μάτια τους, να τρίβουν το πρόσωπό τους. Το λιγότερο που μπορούν να πάθουν είναι αλλεργίες. Ενημερώσαμε άμεσα το Δήμο Ρεθύμνου, την υπηρεσία καθαριότητας, γιατί να το πούμε, να το ξέρουν και οι τηλεθεατές μας, ότι τα σχολικά κτίρια ανήκουν στους κατατόπους δήμους. Αυτοί είναι οι αποκλειστικοί ιδιοκτήτες και υπεύθυνοι για τα σχολικά κτίρια. Ανταποκρίθηκε άμεσα ο Δήμος, έφερε ένα πιεστικό μηχάνημα, ένα πλειστικό, και η αυλή καθαρίστηκε. Η αστυνομία ενημερώθηκε? Δεν ενημερώσαμε την αστυνομία για το συγκεκριμένο συμβάν. Συνήθως ενημερώνεται η αστυνομία, όπως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν, μέσα από τη δημοσιοποίηση αυτών των περιστατικών, όπως κάνουμε τώρα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Αλλά να σας πω και κάτι, γιατί έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις με την αστυνομία σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να εποπτεύσει όλες τις σχολικές μονάδες που υπάρχουν διάσπαρτες. Απλά ενημερωθεί και τυπικά η αστυνομία, κύριε Δερεδάκη. Έχουμε να κάνουμε με μία δολιοφθορά από τη μία και από την άλλη με νερό, το οποίο το πληρώνει ο Έλληνας φορολογούμενος. Έτσι δεν είναι? Όλο το βράδυ έτρεχε νερό. Οπότε το σωστό θα είναι να ενημερωθεί και τυπικά η αστυνομία. Σας είπα, εγώ δεν θέλω να μείνουμε στο συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο είναι αυτό και με τελείωσε χωρίς να έχουμε τις άρεσες συνέπειες. Είναι για όλο αυτό που συμβαίνει δυστυχώς στην ελληνική κοινωνία και στην απαξίωση που υφίσταται ο δημόσιος χώρος και τα δημόσια κτίρια. Βλέπουμε παντού και δεν συμβαίνει αυτό στις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Παντού συνθήματα, παντού καταστροφές. Δηλαδή υπάρχει μια μανία καταστροφής στο ξένο, σε εισαγωγικά, δημόσιο κτίριο. Κάνουμε άπειρες συζητήσεις με τους μαθητές μας προς αυτή την κατεύθυνση, ότι το σχολείο είναι ο χώρος που περνάτε σχεδόν το 1/3, ίσως και περισσότερο, της καθημερινής σας ζωής. Είναι ο δικός σας χώρος. Δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει σε εσάς. Εσείς θα καθίσετε, εσείς θα διαβάσετε, εσείς θα παίξετε, εσείς θα φάτε το φαγητό σας στο ολοήμερο σχολείο που κρατάει μέχρι διαρκή, μέχρι τις 5.30 ώρα. Υπάρχουν μαθητές δηλαδή που έρχονται στο σχολείο στις 7.30 και φεύγουν στις 5.30. Είναι 9-10 ώρες. Δυστυχώς πρέπει να περάσουν χρόνια ακόμα και δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε να αλλάξουμε αυτή την νοοτροπία, η οποία είναι μια νοοτροπία της ελληνικής κοινωνίας των τελευταίων δυστυχώς δεκαετιών. Πολύ καλά κάνετε, κύριε Δερεδάκη. Γνωρίζω ότι είσαι ένας άνθρωπος, και προσπαθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, ο οποίος βρίσκεται κοντά στην εκπαίδευση, αγαπάτε τη δουλειά σας, τη θεωρείτε λειτουργήμα και κοντά στο μαθητή. Ωστόσο πιστεύω αλλά ότι... σας είπα, δυστυχώς νιώθουμε ανίσχυροι, γιατί ο θεσμός της κοινωνίας, και θα τολμήσω να το πω, τις τελευταίες δεκαετίες έχει ατονίσει. Η γυναίκα, η σύζυγος, η μητέρα αναγκάστηκε να βγει στην αγορά εργασίας, οπότε έχει αφήσει πίσω, αναγκάζεται να κάνουν οι γονείς και 2 και 3 δουλειές για να μπορέσουν να τα φέρουν βόλτα, όπως λέμε, να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις καθημερινές οικονομικές ανάγκες. Οπότε είναι σύνηθες το φαινόμενο να υπάρχει μια παραμέληση των παιδιών. Σωστά. Τα παιδιά θα βγουν στον δρόμο, θα βγουν στο δημόσιο χώρο, κύριε Δερεδάκη, και είναι ανεξέλεγκτα. Πιστεύω ότι αν δεν υπάρξει έλεγχος, έρευνα από τις αρχές και παραδειγματική τιμωρία, σε λίγους μήνες θα έχουμε το ίδιο περιστατικό. Είμαι απόλυτα σίγουρος και απόλυτα βέβαιος και... Επειδή γνωρίζω τώρα, δεν μου αρέσει η έκφραση καθεστώς εντός πολλών εισαγωγικών σε μια κλειστή κοινωνία, καλό είναι και τα στόματα να ανοίγουν και καλό είναι να περιορίζουμε και αυτούς τους 5-10
που σε 2-3-4 μήνες θα κάνουν ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς. Είναι πάντα στις κοινωνίες αυτές είναι οι μικρές ελάχιστες μειοψηφίες, αλλά με τις πράξεις τους προσπαθούν να επικαλύψουν την πλειοψηφία. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Δερεδάκη, για το σχόλιο σας. Και εγώ σας ευχαριστώ για το βήμα που μου δώσατε. Να είστε καλά.